Ξεκίνησε σήμερα η δίκη του Δικτύου για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα κατά των αστυνομικών της ομάδας Δέλτα, οι οποίοι απρόκλητα στις 5 Μαΐου του 2010 εισέβαλαν στα γραφεία του Δικτύου, κακοποίησαν μέλη μας με τραγικότερη το χτύπημα στο χέρι που προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία της Μυρτός Λαζαρίδου, έσπασαν υποδομές, γενικά ήταν μια ακραία εισβολή με στοιχεία λαϊλασίας και φυσικά φασιστικά. Το δίκτυο μήνυσε τους αστυνομικούς με βάση τις πινακίδες των μηχανών τις οποίες φωτογραφίσαμε και τελικά 3 χρόνια μετά οδηγούνται σε δίκη. Κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης, δηλαδή την εισβολή χωρίς ένταλμα στα γραφεία μας, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τις καταστροφές που έκαναν μέσα στα γραφεία μας και φυσικά για βαριά σωματική βλάβη, δηλαδή τον τραυματισμό στο χέρι από τα σπασμένα τζάμια που θα μπορούσαν να τις έχουν προκαλέσει πολύ μεγαλύτερο τραυματισμό, της Μυρτώτας Λαζαρίδου. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει, ήδη οι πρώτοι μάρτυρες πολιτικής αγωγής, δηλαδή εμείς που μηνύσαμε την αστυνομία, έχουμε καταθέσει. Θεωρούμε ότι οι ισχυρισμοί των αστυνομικών είναι γελοί, φτάνουν δηλαδή να λένε ότι δεν μπήκανε, ενώ το φωτογραφικό υλικό αποδεικνύει σύν όλα τα άλλα στοιχεία ότι μπήκανε, και θεωρούμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα έχει μια στοιχειώδη συμμετρία με τα πραγματικά γεγονότα. Νομίζουμε ότι σε μια περίοδο όπως αυτή, που φαίνεται και η οργανική δεσμή της αστυνομίας με τους ναζιστές, που υπάρχει μια έξαρση της αστυνομικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας, ακόμα και στο δικαστικό πεδίο, έχει σημασία το να ζητάμε από την αστυνομία, όχι να γίνει καλή, αυτό αποκλείεται, αλλά τουλάχιστον να κινείται στα όρια της νομιμότητας που το ίδιο το σύστημα καθορίζει.